Σάββατο μεσημεράκι και ο φακός του Κάλυμνος News αρέσκεται να τριγυρνάει δεξιά και αριστερά. Στο κέντρο ακριβώς βρήκαμε το Δήμαρχο και δύο αντιδήμαρχους. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Όλα καλά, όλα καλά. Πού μας βρήκατε και γιατί μας βρήκατε? Όποιος γυρνάει βγάζει ειδήσεις. Σωστά. Λοιπόν, μας βρήκατε εδώ στην Πόθια, στο λιμάνι, διότι το πρωί πήγε το νήσος Κάλυμνος στη Ψέριμο, όπου μετέφερε αυτοκίνητα, αυτή τη στιγμή είναι πάνω, για την μεταφορά των σκουπιδιών. Η Ψέριμος πρέπει να είναι καθαρή, δέχεται πολύ κόσμο, πολλούς επισκέπτες, και πρέπει οι κάτοικοι της Ψέριμου να νιώθουν υπερήφανοι, να νιώθουν ότι ο Δήμος είναι κοντά τους και να αναδείξουμε ένα νησί το οποίο το πρίκησε η φύση. Άρα πρέπει λοιπόν να είναι καθαρό. Δεύτερον, δεν μπορούν να μένουν βρωμιές στο νησί και να γίνονται όγκοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε πως ήταν στο παρελθόν. Να τελειώνουμε με τα ποντίκια, να τελειώνουμε με τις κατσαρίδες, να τελειώνουμε με τα διάφορα. Άρα λοιπόν είναι απάνω αυτή τη στιγμή τα συνεργεία και δουλεύουν. Επίσης, απάνω είναι και το συνεργείο των ηλεκτρολόγων, όπου θα αλλάξει όλους τους λαπτήρες. Έχουμε πάρει, κύριε Χαραμαντά, με τους συνεργάτες και τα παιδιά της ομάδας, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μας, γιατί η δουλειά είναι συλλογική. Είμαστε μια πραγματικά καλή ομάδα που δουλεύουμε για το συλλογικό όφελος. Έχουμε κάνει επίσης, και θα πάμε και στη Ψέριμο, ο χειμώνας έκανε πάρα πολλές ζημιές και έχουν πέσει πάρα πολλά δέντρα κάτω. Έχουμε ξεκινήσει από την παραλία του Εμποριού και κατεβαίνουμε, και όπου είναι πεσμένα δέντρα τα τεμαχίζουμε και τα απομακρύνουμε. Μείνετε εκεί, κύριε Δήμαρχε, να πω μόνο στον Αντιδήμαρχο για αν θα πάει τώρα στην Ψέριμο. Θα φύγετε τώρα εσείς? Ναι, μία η ώρα θα φύγουμε με τη συνάδελφο την κυρία Καναβούρη και θα ανέβουμε στην Ψέριμο να δούμε τους κατοίκους. Κινητά έχετε? Κινητά έχετε? Βεβαίως και εγώ. Κινητό έχετε, κυρία Αντιδήμαρχε? Βγάλετε καμιά φωτογραφία. Να στείλετε να δούμε, γιατί αυτή η είδηση είναι πολύ ωραία. Το λέω αυτό γιατί ως Καλύμνος News έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ με την αγωνία των κατοίκων της Ψερίμου, με εκείνη την απαράδεκτη εικόνα στο σκουπιδότοπο. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Δεύτερον τώρα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε Καθημερινότητας, σχόλια αρνητικά για κοπή αλμύρας από ιδιώτες στο Μασούρι. Τι συμβαίνει τελικά? Είναι απλά οι άνθρωποι θέλουν να γεμίσουν τη ζωή τους. Δηλαδή? Δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Είδα όντως ένα βιντεάκι που έκανε ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Διακομιχάλης. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, γιατί με αυτά τα πράγματα είναι, νομίζω, δεν μας αξίζουν. Δεν κόπηκαν δηλαδή αλμύρες? Φυσικά όχι. Πάτε να δείτε στη Σικιά, στην παραλία της Σικιάς. Ξέρετε πόσα χρόνια έχει να περάσει δήμος από εκεί? Είχε αλμύρες πεταμένες κάτω. Αυτές έχουν τεμαχιστεί και θα απομακρυνθούν. Το ίδιο έγινε στις Μυρτιές. Το ίδιο έγινε στην παραλία του Μασουριού. Πάτε εκεί που είναι του Ωρεόπουλου, στην άλλη πλευρά. Είχε σπασμένα κλαδιά και πεταμένα. Δηλαδή η υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου ήταν ενημερή? Η υπηρεσία το έκανε. Η υπηρεσία Πρασίνου πήγε. Είχε και άλλα δέντρα λοιπόν, τα οποία ό,τι ήταν κάτω, προφανώς δεν θα αφήσουμε τα πεσμένα δέντρα στη μέση της παραλίας. Τεμαχίστηκαν και θα απομακρυνθούν, και μάλιστα κλαδεύονται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ξανασκάσουν. Θυμάστε στο Καντούνι, πεσμένες οι αλμύρες στη μέση της παραλίας. Και τώρα έχουν γιγαντωθεί. Έχουν γιγαντωθεί. Τεμαχίζονται αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα και ξανασκούν λοιπόν, και βγαίνουν. Τα υπόλοιπα, εμένα όμως μ' αρέσει, διότι προσπαθούν να ανακαλύψουν είδηση αρνητική. Είστε δημοτική αρχή, οφείλετε να απαντάτε στα αρνητικά σχόλια. Θα κάνω μία έκκληση. Επειδή η Κάλυμνος, κύριε Χαραμαντά, έχει κουραστεί και από τις γκρίνιες και από την αναποτελεσματικότητα και από όλες αυτές τις μικροπρέπειες, εγώ τους καλώ για άλλη μια φορά, όπως σας τίμησε ο κόσμος της Καλύμνου τόσα χρόνια, τιμήστε και εσείς την Κάλυμνο. Ελάτε κοντά, ελάτε να γίνουν όλοι μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη ομάδα, να βοηθηθεί η Κάλυμνος. Η Κάλυμνος δεν μπορεί να περιμένει άλλο, δεν μπορεί να συνεχίσει. Και το Κάλυμνος News δεν μπορεί να περιμένει άλλο, και αντιδήμαρχε, πρέπει να δώσουμε ραντεβού, να κατέβουμε κάτω στο Μασούρι, να δούμε τελικά, γιατί έχει γίνει μεγάλος δώρος. Καλό ταξίδι, κύριε Αντιδήμαρχε, θα τα πούμε εμείς.